Το παραδοσιακό έθιμο της Λαγάνας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νηστίσιμο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη μέρα, ας γνωρίσουμε αναλυτικότερα την ιστορία της που χάνεται στους αιώνες. Η Λαγάνα είναι άζυμος άρτος, δηλαδή παρασκευάζεται χωρίς προζύμι. Τέτοιος άρτος πρόχειρος χρησιμοποιήθηκε από τους Ισραηλίτες κατά τη νύχτα της εξόδου τους από την Αίγυπτο υπό την αρχηγία του Μωυσή. Έκτοτε επιβαλόταν από το Μωσαϊκό νόμο για όλες τις ημέρες της εορτής του Πάσχα, μέχρι που ο Χριστός, το τελευταίο του Πάσχα, ευλόγησε τον ένζυμο άρτο. Η ιστορία της Λαγάνας διατρέχει όλη τη διατροφική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Αριστοφάνης Εκκλησιάζουσες λέει «Λαγάνα πέτεται», δηλαδή «Λαγάνα γίνεται». Το έθιμο της Λαγάνας παραμένει αναλύωτο ανά τους αιώνες και συνηθίζεται να παρασκευάζεται από τους αρτοποιούς, τραγανή λαχταριστή και σουσαμένια και καταναλώνεται κατά την Καθαρά Δευτέρα, δηλαδή την πρωτονιστήσιμη Δευτέρα της Σαρακοστής. Στα 2 ευρώ η τιμή της Λαγάνας και φέτος ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας και πολλοί ήταν οι καβαλιώτες οι οποίοι κατέβηκαν από πολύ νωρίς και άδειασαν ακόμα και τα ράφια. Βλέπετε, από τη μια είναι γεμάτα, αλλά από την άλλη, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε χαρακτηριστικά στις εικόνες μας, έχουν αδειάσει τα πάντα. Από πολύ νωρίς τη δουλειά για το ψήσιμο της παραδοσιακής Λαγάνας. Ναι, από νωρίς, από το απόγευμα δηλαδή. Το πρωί τελειώσαμε και τώρα ήρθαμε να. Αυτά που βγάλαμε. Ναι. Όπως κάθε χρόνο. Οι τιμές. Η τιμή είναι ίδια τιμή. Δηλαδή. 2 ευρώ έχει το μισό κιλό η λαγάνα. Είναι ένα δώρο του αρτοποιού αυτό. Ένα 40 κάνει η λαγάνα. Για να το πω στο κοινό, στον κόσμο. Και σήμερα πουλιάται 2 ευρώ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Παραπάνω, έτσι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή. Και φέτος. Τι ευχαριστώ. Όπως... τίποτα. Υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι όλοι καλά. Παραδοσιακή λαγάνα, ναι. Ίδιες τιμές με πέρσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Έχουμε το καλύτερο. Μάλιστα. Για να δω πόσες θα πάρετε. Εγώ θα πήραμε ήδη για το μαγαζί. Το λαδοφάνο, πήρα το πρωί. 5 για το σπίτι θέλω τώρα. Για το μαγαζί και για το σπίτι. Ωραία, τι εύχεστε? Υγεία, ευτυχία και πολλά λεφτά σε όλους. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και όπως όλοι γνωρίζουμε το έθιμο επιβάλλει την αγορά της καθιερωμένης λαγάνας η οποία εκτός από την παράδοση είναι και κάτι πεντανόστιμο που πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια μυστικά στην παραγωγή της. Ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, η λαγάνα, ένα έθιμο το οποίο όμως είναι και πεντανόστιμο και προσωπικά εγώ το βρίσκω όλο τον χρόνο το τρώω. Ναι. Σε εμάς το βρίσκεις όλο τον χρόνο. Γι' αυτό ήρθαμε κιόλα. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα, είναι ο φούρνος με τα ξύλα και σήμερα είναι. Καλημέρα. Σήμερα είναι η καλύτερη μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο παρόλο την τόσο κρίση που υπάρχει. Μας προτιμούν και έρχονται από την Καβάλα. Ένα βαθύ ευχαριστώ. Ποιο είναι τώρα το μυστικό της δικιάς λαγάνας? Μυστικά δεν υπάρχουν. Στην κυριολεξία δεν υπάρχουν. Είναι συνδυασμός. Πρέπει να υπάρχει αγάπη, μεράκι. Και τα άλλα όλα είναι συνδυασμός και όλα μαζί και καλή συνεργασία με το προσωπικό μέσα και έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Οι τιμές φέτος της λαγάνας πού κυμαίνονται περίπου? Οι τιμές μπορώ να πω εδώ και 8 χρόνια είμαστε στην ίδια τιμή και δόξα τω Θεώ που δεν πέφτουμε πιο κάτω. Λοιπόν, και όποιος έρχεται εδώ βλέπουμε ότι έχει ταραμά, τρουσάκι, τις σελίτσες του, δοκιμάζει. Αυτό το κάνουμε πειραματικά, αλλά βλέπω ότι αγαπάει ο κόσμος και βλέπω ότι τελειώνουμε. Οπότε θα το ξανακάνουμε. Αν πάνε καλά οι δουλειές του χρόνου, θα βάλω και μουσική. Λοιπόν, οπότε αυτό που μετράει στην λαγάνα είναι η αγάπη, είναι τα αγνά υλικά και ο μάστορας. Και ο μάστορας, εντάξει. Πιο πολύ τη δουλειά την κάνει ο φούρνος με τα ξύλα.